Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Είναι οι μέρες τώρα, είναι η τελευταία εβδομάδα έτσι που θα λέμε καλή χρονιά και χρόνια πολλά με υγεία. Και χρόνια πολλά για την. Μπήκαμε ήδη στο Σάββατο, φίλες και φίλοι, για την μεγάλη μέρα τη σημερινή. Σήμερα, Σάββατο 6 Ιανουαρίου. Φώτιση σε όλους μας με υγεία και να είναι το 18 ένα παραγωγικό και μια πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Έχουμε σημαντικούς ανθρώπους σήμερα στην εκπομπή, φίλες και φίλοι. Είναι ο κύριος Νότης Μαριάς, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος. Κύριε Μαριά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στους φίλους τηλεθεατές μας, σε όλους εδώ στο πάνελ. Και εύχομαι το 2018 να είναι δημιουργικό και αγωνιστικό. Δημήτρης Φίλης, δικηγόρος, επικεφαλής της κίνησης πολιτών κοινωνία τώρα. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα χρόνια και εγώ πολλά. Εύχομαι χρόνια πολλά και ελπίζω ότι μετά την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018 θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μακάρι. Ελπίζω μακάρι, τώρα. Μακάρι. Θα δείξει. Έχετε κανένα φώτη, καμιά φωτεινή, κύριε Φίλη, τίποτα? Όχι, δεν έχω. Δεν έχετε, εντάξει. Πλην του φώτη του Κουβέλη. Α, του φώτη του Κουβέλη. Τον οποίο θα πρέπει γιορτάζει. Να... Χρόνια πολλά στον πρόεδρο. Θα πρέπει για τον οποίο να σκεφτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως πρέπει να τον αξιοποιήσει. Λέω. Α, ρίχνετε πάλι ιδέες. Λέω. Είχε ακουστεί παλαιότερα ότι είχε έρθει πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα και θα τον έκανε και υπουργό και ναι. Τα λοιπά. Νάσος Μπαλέρμπας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον καλωσορίζω. Καλή χρονιά, κύριε Μπαλέρμπα. Καλή χρονιά, υγεία εγώ εύχομαι πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Όλα τα άλλα θα γίνουν. Ακριβώς. Κάποια στιγμή θα γίνουν, δεν ξέρω και πότε. Ό,τι καλύτερο για τον τόπο να γίνει, ας γίνει. Αυτό εύχομαι. Πολύ χαίρομαι που είναι απόψε εδώ η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε. Καλώς να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Τα τρία τα παιδιά που έχετε, γιατί ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, ότι είστε μητέρα με τρία παιδιά. Τις τρεις κόρες και υγεία σας. Και η μικρότερη γιορτάζει σήμερα πλέον. Α, ναι. Να σας ζήσει, ναι. Να σας ζήσει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, με αγάπη, με δημιουργία, με δύναμη. Καλή φώτιση σε όλες και όλους μας. Καλή φώτιση, ναι. Και χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Πολύ ωραία. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη. Μας κάνει σήμερα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να είναι εδώ. Υπεύθυνος μέσων μαζικής επικοινωνίας Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Εμίλια. Καλή χρονιά. Καλές εκπομπές. Καλά νούμερα. Δεν τα χρειάζεσαι όλα αυτά και τις ευχές, διότι είσαι ο κυρίαρχος της ζώνης. Χρόνια πολλά σε όλους τους, στην κυρία και στους συνομιλητές μας. Να σας ζήσει και η κόρη. Και στην ελληνική κοινωνία. Θεοφάνεια λοιπόν να φωτίσει ο Θεός τους πολιτικούς μας ταγούς και δει την κυβέρνηση, γιατί φοβούμαι ότι μπαίνουμε σε δύσκολους δρόμους. Ελπίζω να μην δοθεί το όνομα Μακεδονία και θα δούμε. Θα βγούμε στο ξέφωτο, κάποια στιγμή θα βγούμε. Πώς το έλεγε παλιά, πώς έλεγε, βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ. Νομίζω ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου αυτό το νομίζω. Να μην είναι το τρένο που αρκεί να μην είναι, λέει, το τρένο που έρχεται από απέναντι, λέει ο Μαριάς. Ο κύριος Μαριάς λέει, αρκεί να μην είναι το τρένο που έρχεται από απέναντι. Εμείς για να βγούμε από το σκοτεινό τούνελ χρειάζεται πράξεις θριαμβικές και κατανόηση από τους πολιτικούς και συνεννόηση. Να είστε καλά. Για να δούμε. Νίκος Κουγιουμτζής, οικονομικός επόπτης ΕΣΕΕ της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Λιάτσο, καλή χρόνια. Χρόνια και πολλά. Να πάνε όλα καλά με την επιχειρηματικότητα. Γενικά με τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, κυρίως αυτές. Χρόνια πολλά. Καλή χρόνια. Χρονιά, μια παραγωγική, δημιουργική χρονιά. Εγώ εύχομαι χωρίς λουκέτα τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά. Και μεγάλη φώτιση κυρίως όλους βέβαια, αλλά κυρίως στο πολιτικό προσωπικό που με τις πράξεις του μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο ξέφωτο, όπως είπατε, και αυτό είναι κάτι το οποίο ζητάει όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία. Πολύ, πολύ ωραία ευχή. Και ο Σπύρος ο Σουρμελίδης φυσικά μαζί μας, σύμβουλος έκδοσης Κυριακάτης Κοντανιού. Σπύρο. Χρόνια πολλά και στους Φώτιδες Φωτεινές και στους Γιάννηδες. Και στους Γιάννηδες την Κυριακή, Την Κυριακή. Του Αγιανιού αύριο, την Κυριακή. Επομένως. Αύριο, αύριο λοιπόν Κυριακή και του Αγιανιού από τώρα. Εμείς λέμε χρόνια πολλά από τώρα. Στη μισή Ελλάδα. Φίλες και φίλοι. Εδώ είναι η δική μου κόρη. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει μερικούς πολύ εξυπνάκηδες και μας θεωρούν τους υπόλοιπους πολύ μεγάλα κορόιδα. Δυστυχώς έχει γράψει αυτό, νομίζω η φράση έχει γράψει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω την είχε πει πρώτα έτσι με εμφαντικό τρόπο και έγραψε από τότε. Άρεσε αυτή η φράση. Ο Κώστας ο Καραμαλής, όταν ήταν πρωθυπουργός, έλεγε στις συνεντεύξεις του αυτή είναι η πραγματικότητα και έγραψε. Το χρησιμοποιούμε όλοι και εγώ το λέω καμιά φορά και η πολιτική κτλ. Είναι αυτοί που λέμε οι ξύπνοι, οι καταφερτζίδες. Για παράδειγμα, εγώ ας μιλήσω για μένα, μιλάω για οποιονδήποτε άλλο. Εγώ έβγαλα μια εφημερίδα κάποια στιγμή, ήθελα να γίνω εκδότης. Και έβγαλα την Παρασκευή και 13. Το 2004, τον Αύγουστο.
Οι εφημερίδες, όπως ξέρετε, δεν έχουν λεφτά, δεν κερδίζεις λεφτά ποτέ από τις εφημερίδες. Θα μου πεις γιατί την έβγαλες, γιατί είχα πάθος με τις εφημερίδες. Λοιπόν, χρειάστηκα κι εγώ κάποια στιγμή να πάρω δάνεια. Όταν πήγαινα λοιπόν στις τράπεζες να πάρω δάνεια για την εκδοτική μου επιχείρηση, μου λέγανε να σου δώσουμε δάνεια, αλλά και εσύ τι θα μας δώσεις. Τι εγγύηση θα δώσεις. Είχα ένα σπίτι και ένα εξοχικό. Και τα έβαλα σαν εγγύηση. Και όχι μόνο το δικό μου το σπίτι και το εξοχικό μου, αλλά έβαλα εγγύηση και το σπίτι της μάνας μου. Η μάνα μου έχει φύγει και εκεί μένω τώρα, μένει η αδελφή μου. Έβαλα και αυτό εγγύηση. Εγώ τα σπίτια αυτά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου και θα καταλάβετε που το πάω, τα έχασα. Όπως τα χάσατε, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί από εσείς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, χάσατε τις περιουσίες σας λόγω της κρίσης, επιχειρήσεις που δανειστήκατε και βάλατε εγγυήσεις κτλ. Υπάρχουν όμως ορισμένοι συνέλληνες, οι οποίοι είναι πολύ μάγκες και πολύ ξύπνοι και παίρνανε αέρα πατέρα τα δάνεια, και όχι δάνεια όπως παίρναμε οι περισσότεροι, δάνεια 40, 50, 80, 100, 150, 200, 300 εκατομμύρια δάνεια, με αέρα, φίλες και φίλοι. Επειδή η κατάσταση κάποια στιγμή στις τράπεζες έφτασε στο μη περαιτέρω, αρχίσαν και ψάχνανε πλέον πού πήγαν τα λεφτά που δώσανε οι τράπεζες. Αύριο που κυκλοφορούν τα κυριακάτικα φύλλα, βγαίνουν οι κυριακάτικες εφημερίδες, δεν θα μιλήσω για τη δικιά μας την εφημερίδα, την Κυριακάτικη Οντανίους, θα σας δείξω σε λίγο το πρωτοσέλιδο. Σήμερα θα μιλήσω για μια άλλη εφημερίδα, παρότι είμαστε όλοι με την καλή έννοια στον ανταγωνισμό του περιπτέρου, κρατάω στα χέρια μου τον ντοκουμέντο του Βαξεβάνη, του συναδέλφου μου, του Κώστα του Βαξεβάνη, ο οποίος βγάζει την εφημερίδα ντοκουμέντο κάθε Κυριακή, η οποία πάει και καλά. Και είναι και αυτή, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς προσφορές. Είναι όπως είναι η Κυριακάτικη Κοντρανιούς, είναι μερικές εφημερίδες που δεν έχουν προσφορές, DVD, CD και φάλαινες, γιατί καμιά στιγμή θα διεξήσουμε να δούμε και ψάρια μαζί με τις εφημερίδες για να πουλάμε περισσότερα φύλλα. Και είναι σε πολύ καλά κυκλοφοριακά επίπεδα χωρίς προσφορές. Έχει ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο, φίλες και φίλοι, για ορισμένους πτωχευμένους εντός εισαγωγικών η λέξη, που παίρναν τα δάνεια, πάρα πολλά λεφτά, φίλες και φίλοι, πακτολός χρημάτων, πελώρια ποσά, και τα βγάζαν έξω και αγοράζανε βίλες, ελικόπτερα, γιότ και περνάγανε ζωή και περνούνε. Όχι περνάγανε, λάθος. Περνούνε ζωή χαρισάμενοι. Ένας από αυτούς, κυριολεκτικά Μπουμπούκι, Έλληνας Μπουμπούκι, θα το ξέρετε, είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασούλης. Ευυπόλυτος συμπολίτης μας. Είναι αυτός ο οποίος έκλεψε λεφτά από τον τηλεοπτικό σταθμό Alter, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, εμψυχρό. Μιλάμε για αυτά προκύπτουν από δικογραφίες, διώξεις που έχουν ασκηθεί κτλ. Μαζί με άλλους εκεί που είχε στο Alter, άλλους έξυπνους, οι οποίοι έχουν μπει και στο Γκορυδαλό και ξαναβγήκανε. Ο κύριος Αθανασούλης τον ψάξανε πολύ, τον ψάξανε το τελευταίο διάστημα. Τον έψαξε η Alpha Bank, τον ξετίναξε, αναγκάστηκε και θα τους ψάχνει όλους. Και είναι πολλοί οι Αθανασούλιδες στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση και θα δούμε πολλά το 18, φίλες και φίλοι. Επιτέλους θα δούμε πάρα πολλά. Τον ξετινάξανε τον Αθανασούλη και του έχουν βρει. Μεγαλοπαράγωνο ο κύριος Αθανασούλης, θυμίζω. 1990-2000 μέτοχος του Alter, ιδιοκτήτης της Altec και πολλών ακόμα εταιριών, έπαιρνε τα λεφτά από τις τράπεζες, δεν πλήρωνε τις υποχρεώσεις του, διότι έλεγε το κλασικό. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Η Alpha Bank, ωστόσο, εντόπισε, φίλες και φίλοι, περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων στο εξωτερικό, από αυτόν τον κύριο εδώ. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος είναι μάγκας, ενώ εμείς είμαστε χαζοί, εμείς βάλαμε τα διαμερίσματά μας και τα μικρά εξοχικά μας, που δουλέψαμε 30 και 35 χρόνια έντιμα, πληρώναμε τους φόρους μας και μας τσάκισαν τα μνημόνια και χάσαμε τα σπίτια μας. Αυτό συμβαίνει τώρα, με τους πληστηριασμούς, αυτή η κατάσταση συμβαίνει. Αυτοί παίρναν τα λεφτά και τα βγάζαν έξω, στην Ελβετία, με offshore και τα λοιπά, σε διάφορα συστήματα. Αυτός λοιπόν ήταν εξαφανισμένος ο κύριος εδώ που βλέπετε,
επί μία δεκαετία από το επιχειρηματικό στερέωμα ήταν εξαφανισμένος. Η περιουσία του αποτιμήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ψίχουλα. Μάλιστα, επειδή είναι τόσο μάγκας και έξυπνος, σήμερα που μιλάμε ασκεί νέα δραστηριότητα εντός της Ελλάδας, εντός της χώρας, με καινούριο αφημί, φίλες και φίλοι. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί πουθενά. Δεν έχουν ξανασυμβεί. Με καινούριο άλλαξε αφημί, έχει φάει του κόσμου τα λεφτά, έκλεψε του κόσμου τα λεφτά και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με άλλα αφημί. Και περνάει ζωή και κότα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει φτιάξει 10-15 εταιρείες. Έτσι παίρνει τα αφημί, δεν φαίνεται ότι έτσι παίρνει τα αφημί. Έμπαινε συνέχεια στο χρηματιστήριο και από ό,τι ξέρετε όλοι πλέον, το Πανελλήνιο πιστεύω ότι ξέρει, λόγω πολιτικών σχέσεων και επαφών που είχε τότε επί την περίοδο Σιμίτη, ενώ ήταν ας πούμε 200-500 στη σειρά για να μπει στο χρηματιστήριο, ξαφνικά εκτοξευόταν και πήγαινε τρίτος. Και έμπαινα μέσα στο χρηματιστήριο και έκλεβε τα λεφτά του Κοσμάκη. Χάσανε 80.000. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, γιατί παίρνει ο ήχος. Mm-hmm. Χάσανε 80.000 μικρομέτοχοι τις οικονομίες τους που είχαν εμπιστευτεί σε αυτόν τον απατεώνα εδώ που βλέπετε, ο οποίος έχει κλέψει του κόσμου τα λεφτά από 80.000 μικρομετόχους που πήγαιναν και βάζαν το βιό τους στις μετοχές του κυρίου Αθανασούλη. Αυτός έκλεψε το Alter. Το κατέκλεψε το Alter, τα ταμεία του Alter, κατέκλεψε τη, μετά που είχε τις άλλες εταιρείες στην Altec. Οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις, φίλες και φίλοι, της Altec, σύμφωνα με την οικονομική χρήση του 2016, εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα 126 εκατομμύρια ευρώ. Έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 110 εκατομμύρια ευρώ και οι συσσωρευμένες ζημιές, όπως γράφει το ντοκουμέντο, ξεπερνούν τα 272 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αθανασούλης εξακολουθεί να ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 18% από τις εταιρείες, της Altec, το υπόλοιπο βρίσκεται στις τράπεζες, απασχολεί 352 άτομα και βέβαια κάνει, λέει, business άνετος και ωραίος. Ήθελα να την ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, διότι κάποια στιγμή κάθε κατεργάρης πρέπει να μπαίνει στον πάγκο του, φίλες και φίλοι. Μέχρι εδώ. Η ανοχή στους κλέφτες είναι μέχρι εδώ, διότι όταν γίνεται ανακεφαλοποίηση εξαιτίας πολλών αθανασούλιδων που βρίσκονται στην Ελλάδα, την ανακεφαλοποίηση την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος των τραπεζών. Και τώρα λένε ότι μάλιστα τώρα θα τελειώσουν τα χαρτιά τους οι τράπεζες τέλος του Γενάρη και μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει τελειώσει τα stress test και θα δούμε τι θα γίνει, τι θα χρειαστούν, αν θα χρειαστούν και πώς θα χρειαστούν οι τράπεζες. Από τους αθανασούλιδες, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που κατέκλεψαν τις τράπεζες, άρα το χρήμα το δικό μας, των Ελλήνων φορολογουμένων, οι τράπεζες βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκονται. Κύριε Μαριά, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, τον αθανασούλη, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Πάρα πολλές ιστορίες για τη δράση του, όλη αυτή τη διαδρομή που έκανε, εκμεταλλευόμενος τις πολιτικές του επαφές και σχέσεις που ανέπτυξε με το πολιτικό σύστημα στην περίοδο που αναπτύχθηκε υπερβολικά, εκτινάχτηκε επιχειρηματικά ο Αθανασούλης. Οι τράπεζες ήταν ανοιχτές, ζήταγε δάνειο, ζήταγε 20 εκατομμύρια και του δίνανε 40 εκατομμύρια δάνειο. Έχουν σβήσει τέτοια πράγματα και του έχουν σβήσει οι τράπεζες, φίλες και φίλοι, ξέχασα να τον αφέρω και είναι συγκλονιστικό αυτό, του έχουν σβήσει οι τράπεζες 80 εκατομμύρια από αυτά που χρωστάει. Του έχουν κουρέψει 80 εκατομμύρια από αυτά που χρωστάει. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ανοιχτός φάκελος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες και τα θαλασσοδάνεια που έχουν δοθεί. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει συνολικά, αρκετοί ευρωβουλευτές στο ζήτημα αυτό, πίεσαν, αν θέλετε, την εποπτευούσα αρχή να δει τι θα γίνει με τα θαλασσοδάνεια. Διότι δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων, των συνταξιούχων, των ανέργων, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη δόση τους, να έχουν τα κόκκινα δάνεια και να έχεις όλα αυτά τα θαλασσοδάνεια τα οποία δημιουργήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια.
Έγινε λοιπόν αρκετή συζήτηση και με την κυρία Νουή και τον κύριο Ντράγκη. Ξέρετε, εγώ είμαι πολύ σκληρός και έχω κάνει αρκετές κόντρες και με τον Ντράγκη και με την Νουή. Ναι, ναι. Αλλά στο θέμα αυτό είχα συνταυτιστεί μαζί με άλλους ευρωβουλευτές που ζητούσαμε επιτέλους να ανοίξει ο φάκελος τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Διότι, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις με θαλασσοδάνεια. Άρα λοιπόν οι τράπεζες πιέζονται. Δεν το έκαναν από μόνες τους. Έχει αρχίσει μια διαδικασία εδώ και 9-10 μήνες. Και πλέον πρέπει να μας πούν πρώτον για ποιο λόγο έδωσαν διάφορα θαλασσοδάνεια, ναι, ναι. Ποιες οι ευθύνες των διοικήσεων, ενδεχόμενα ποιες οι πολιτικές σχέσεις και οι επιρροές. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο σήμερα στην Ελλάδα που λέει ότι σώθηκαν οι τράπεζες με λεφτά του ελληνικού λαού, κοινωνικοποιήθηκαν οι ζημιές. Και αφού διασώθηκαν οι τράπεζες και πέρασαν πλέον στα χέρια των ξένων, επιτίθενται όλοι με τα κοράκια απέναντι στο ελληνικό λαό. Αυτό είναι το τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό σκάνδαλο και νομίζω σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Απαιτούμε από την Κεντρική Τράπεζα και την Εποπτεύουσα Αρχή, γιατί η Alpha Bank και οι άλλες τρεις είναι συστημικές τράπεζες και ελέγχονται απευθείας από την κυρία Νουή και τον κύριο Ντράγκη. Εμείς απαιτούμε να υπάρξει άπλετο φως, δεν δεχόμαστε να πέσουν τα βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού. Έχουμε κάνει πρόταση και την ξαναλέμε ότι μπορεί να συγκροτηθεί το Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών με χρήματα που περισσεύουν από τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ, να σωθούν οι δανειολήπτες και φυσικά να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα θαλασσοδάνεια. Και εδώ είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Μάλιστα. Που όπως είπατε έχει πτυχές πολιτικές, κοινωνικές και άλλες, τις οποίες πρέπει να τις δούμε. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σταθώ, διότι είναι ευρύτερο το θέμα. Και νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να υπάρξει η παρέμβαση των εκπαιδευτικών αρχών. Να παρακαλώ να αλλάζετε τους τίτλους που έχω ετοιμάσει για το θέμα, γιατί είναι πολλοί οι τίτλοι, κύριε Καλογερινέ. Να παίζουν οι τίτλοι για να έχουμε μια απόλυτη εικόνα για τα πεπραγμένα του κυρίου αυτού. Ο οποίος άλλαξε το αφημί, φίλες και φίλοι, και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα. Και απασχολεί και 325 εργαζομένους και οι τράπεζες έχουν σβήσει χρέη του Αθανασούλη, φίλες και φίλοι. Πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, φίλες και φίλοι, που πηγαίνουμε στις τράπεζες για να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας και ζητάμε δάνεια, μας ζητάνε, καλά κάνουν οι τράπεζες και ζητάνε εγγύησεις και δίνουμε τις περιουσίες μας και σκάνε τα μνημόνια και χάνουμε τις περιουσίες μας. Και ορισμένοι έχουν βίλες από το Πόρτο Χέλι μέχρι την Καραϊβική. Ελικοδρόμια, πισίνες, λιμάνια, παράνομα λιμάνια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γίνεται αυτό, κύριε Φίλη? Όχι, δεν γίνεται, αλλά γίνεται. Πώς τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται, αλλά γίνεται. Σας φώτα, για πείτε μας, για πείτε μας, τι γίνεται. Καταρχήν έχει δίκιο ο κύριος. Λίγο out θέλω, κύριε, ελάχιστο. Έχει ναι. δίκιο ο κύριος Μαριάς ότι οι τράπεζες συστημικές κινούνται τώρα γιατί τις πιέζει ο SSM, ο Εποπτικός Ευρωπαϊκός Μηχανισμός. Αυτή η κυρία Νουή που μα λένε. Νουή, και ο κύριος Σουρμαλίδης μας λέει για την Νουή. Και ο κύριος Μαριάς μας λέει για την Νουή. Η κυρία Νουή θα έχουμε. Έχουμε βραχνά και θα έχουμε. Ναι, ναι. Αυτή θα κρίνει και αν πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση τέταρτη και σε τι ύψος κλπ. Ναι. Δεύτερον, θέλω να επισημάνω. Αυτή δηλαδή είναι οικονομικό ταξίαρχο. Αυτή είναι οικονομικό συνταγματάρχη. Α πούμε, έρχεται εδώ και λέει αυτό. Καθίστε καλά, προσοχή κτλ. Ο ισχυρό τραπεζικό βραχίωνα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεύτερον, κανονικά θα έπρεπε να έχουν γίνει εκατοντάδε λαϊκρεμπού δικαστήρια για τα θαλασσοδάγια. Εκατοντάδε. Διότι αυτοί που τα πήρανε σε μεγάλα ποσά, σε μεγάλα, είναι εκατοντάδε άτομα. Ναι. Με κατηγορούμενους και αυτούς και τραπεζικά στελέχη που χωρίς στοιχειώδεις εγγυήσεις τα δώσαν. Παρά τα αυτά βλέπουμε ότι οι διαδικασίες οι δικαστικές είναι πάρα πολύ αργές. Εδώ με την πρώτον ας πούμε και έχει αναβληθεί 15 φορές η δίκη. Παρά τις προσπάθειες οικονομικής εισαγγελίας των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς και πάνε αργά τα πράγματα. Δηλαδή πόσες αυτή τη στιγμή εκκρεμούν δίκες σκληρού οικονομικού εγκλήματος. 5-10 δεν είναι παραπάνω. Μάλιστα. Και ναι. πολύ λέω. Ναι, ναι, ναι. Και τρίτον θα ήθελα να πω να επισημάνω ότι θα πρέπει να ψηφιστεί διάταξη μιας που να ρυθμίζει την μη ποινική δίωξη τραπεζικών στελεχών που κόβουν, κουρεύουν τα δάνεια των μικροδανειοληπτών. Ξέρετε, ενώ κάποια τραπεζικά στελέχη, τράπεζες, βλέποντας ότι δεν μπορούν να πάρουν τα δάνεια, θέλουν να γίνει το κούρεμα, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, φοβούνται. Γιατί σου λέει κάποια στιγμή μπορούμε να βρεθούμε κατηγορούμενοι για απιστία. Η κυβέρνηση Μάλιστα. ήθελε αυτό να το νομοθετήσει. Ναι. Δεν την αφήναν οι απ' έξω. Κοιτάξτε, οι απ' έξω έχουν μια
τιμωρητική δογματική διάθεση. Ηλίθεια, η οποία νεκρώνει την οικονομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα ούτε το κράτος να εισπράττει, ούτε αυτοί να εισπράξουν. Έχουν αυτή την προτεσταντική τιμωρητική αντίληψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλή. Να παίζει το κρόλ της Κυριακάτικης, κύριε Καλοκαιρινέ. Και μιας και κυκλοφορούν τα Κυριακάτικα και η Κυριακάτικη κοντά νους Σάββατο, θέλω να δείξουμε την πρώτη σελίδα μας. Φυσικά ασχολούμαστε, φίλες και φίλοι, με το Μακεδονικό. Κοντά στη λύση το Μακεδονικό γράφει η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Σκληρό πόκερ για το όνομα. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς που θα τη βρείτε από το πρωί σε όλα τα περίπτερα της χώρας εκτάκτος. 27 χρόνια μετά το Συμβούλιο Αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και οι πολιτικοί μας ηγέτες, γράφει η εφημερίδα, δείχνουν ανώριμοι για μια κοινή στάση απέναντι στα Σκόπια. Ο Κυριάκος κάνει τον ανήξερο για τη θέση του πατέρα του. Κοινός μακεδονική σαλάτα. Το καλοκαίρι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η ώρα της αλήθειας. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σπύρου Σουρμελίδη. Είναι φάκελος για όλη την ιστορία του Μακεδονικού. Ονόματα που παίζουν, τα πάντα. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις προθέσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, φίλες και φίλοι, για την υπόθεση της ονομασίας του Σκοπίων. Κύριε Μπαλέρωπο, παρακαλώ. Να κάνω και στην αρχή ένα σχόλιο για το θέμα των τραπεζών. Το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας, ότι υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, ότι από το 2003 η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανεξάρτητη τελείως. Υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι ο επόπτης του συστήματος. Όπως συμβαίνει σε όλες τις σοβαρές φιλελεύθερες οικονομίες. Άρα υπάρχουν και ευθύνες του επόπτη του συστήματος, διότι ξέρετε κάτι, έρχεται κάποιος, μου λέει: θέλω 10 εκατομμύρια δάνειο χωρίς εγγύηση, εγώ το δίνω, αυτό χτυπάει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρεμβαίνει και λέει: έλα εδώ, πώς του δώσες 10 εκατομμύρια. Μην μου κόβετε τον αέρα, θέλω να υπάρχει, λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και ζήτημα κατ' εμέ και ευθυνών των στελεχών της Τραπέζης Ελλάδος. Πώς άφησαν να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση στις συστημικές τράπεζες και μη. Σκάσανε επίσης. Σας βλέπω πολύ προχωρημένο και μπράβο σας. Όχι, δεν είναι. Πολύ είναι καλό, απλή λογική. Καλό. Ξέρετε, στον καπιταλισμό υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες. Και θα θυμίσω και την ρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αυριανή δεν θα ανεχθεί λαθρεπιβάτες στο τρένο του καπιταλισμού. Ανθρώπους δηλαδή που παίρνουν χρήματα, χρεοκοπούν τις επιχειρήσεις και τα στέλνουν έξω. Το ανέχτηκε όμως το παρελθόν. Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό διωγγώθηκε, όπως ξέρετε, πάρα πολύ. Ο κύριος Τουρνάρας έχει από ευθύνη. Το 90, βεβαίως και έχουν ευθύνη όλοι όσοι τελούν. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι το 2008... Στουρνάρας ήταν και Υπουργός Οικονομικών επί Νέας Δημοκρατίας. Επί συγκυβερνήσεως. Αλλά προσέξτε όμως... Τώρα δίνει συμβουλές και παρεμβαίνει πολιτικά κανονικά. Να μην μπούμε σε ονοματολογία. Θα σας θυμίσω εγώ ότι επί άλλο διοικητό... Όχι, καθόλου. Θέλετε να πω. Εσείς είστε θαραλέος άνθρωπος. Επί ποιου διοικητή Τραπέζης Ελλάδος κάσανε τέσσερις τράπεζες, οι οποίες ξαφνικά τις πήρε Πειραιός. Και με ποιες διαδικασίες. Επί κυρίου Στουρνάρα. Επί κυρίου Προβόπουλου. Επί κυρίου Προβόπουλου, κύριε Τότε, φίλοι. Αλλά επί κυρίου Στουρνάρα σκάσαν οι Κυπριακές εδώ, που δεν έφταιγε αυτός και τις πήρε Πειραιός. Συνεχίστε, κύριε Μπαλέρμπα, για να μιλάμε και για τις εσωτερικές, λέει ο κύριος Μπαλέρμπα. Εγώ μιλάω για τις εσωτερικές ελληνικές τράπεζες, ακριβώς. Εγώ θα ήθελα επίσης εδώ να επισημάνω ως προς το δεύτερο στοιχείο, είναι ότι σίγουρα όλοι μας θα πάρουμε αύριο την Κόντρα Νιούς για να πληροφορηθούμε από το ρεπορτάζ που είμαι σίγουρος ότι είναι πλήρες του κυρίου Σουρμελίδη. Δείξτε λίγο το πρωτοσέλιδο για τις εξελίξεις, για τις εξελίξεις στο θέμα των Σκοπίων. Διότι, όχι μόνο. Διότι, κύριε Λιάτσο, υπάρχει ρεπορτάζ, όπως βλέπετε αριστερά απάνω, αναταράξει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό... Σενάρια για δημιουργία κόμματος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο έχει σχέση με τις εξελίξεις στα Σκόπια. Θα σας πω. Παρακαλώ. Εγώ λέω ότι θα πάρουμε να διαβάσουμε το ρεπορτάζ του κυρίου Σουρμελίδη, που είμαι σίγουρος ότι είναι εμπεριστατωμένο, για να μάθουμε επιτέλους τι γίνεται, διότι η κυβέρνηση επίσημα δεν έχει ενημερώσει, δεν έχει ανοίξει κάποιο θέμα. Και μου κάνει εντύπωση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα ανέκαθεν καταδίκαζε την κρυφή, τη μυστική διπλωματία, τη διπλωματία πίσω από κλειστές θύρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται προφανώς. Θα στο Σκοπιά, να μην το ανοίξετε ακόμα. Ναι, όχι, απλά θέλω να πω ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι επίσημα. Ανεπίσημα, βέβαια, ακούμε πάρα πολλά. Διαβάσατε τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα
τώρα σήμερα. Εγώ διάβασα παράθυρο αυτή τη δήλωση. Παράθυρο ευκαιρίας ώρα να πάρουμε συναγκαίες αποφάσεις. Και του κυρίου Κοντζιά. Περιμένετε. Δεν θα τα ανοίξουμε όμως ακόμα το θέμα. Για να γίνεται κυκλική κουβέντα. Σαφώς. Διότι είμαστε σε άλλα θέματα τώρα. Σαφώς. Θα το κουβεντιάσουμε και το Σκοπιανό φυσικά. Σαφώς έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Θα έρθουμε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και στα προαπαιτούμενα. Ακριβώς όλα. Στα 40. Σας έχουμε συνηθίσει να κρύβουμε ειδήσεις αυτή την εβδομάδα. Κυρία Γιαννακόπουλου. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, κύριε Γιάννη. Για την περίπτωση του Αθανασούλη. Βεβαίως, για την. Όλα σε την περίπτωση στην οποία συζητούμε, είναι ότι το λιγότερο είναι μια τεράστια πρόκληση απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι σε όλο αυτό το οποίο περνάμε τα χρόνια της κρίσης. Όλα αυτά σχεδόν 10 χρόνια κλείνουμε μέσα στην κρίση. Και αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι να πέσει φως, άπλετο φως παντού. Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως την κάνει, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Και να μπορέσουν να αποδοθούν οι ευθύνες, γιατί αυτό πρέπει να γίνει για να προχωρήσουμε μπροστά. Από εκεί και πέρα, μείζον ζήτημα το οποίο αφορά τον κάθε ένα από εμάς, τον κάθε ένα από τους τηλεθεατές μας, όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, είναι το τι θα γίνει επιτέλους με τα κόκκινα δάνεια. Η ρύθμιση των κόκκινων δανείων είναι απαραίτητη. Σωστό. Προϋπόθεση για να ξανακινηθεί η οικονομία. Όχι λοιπόν και των μικρομεσαίων κατά κύριο λόγο. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή για το τι πρέπει να γίνει, για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και βεβαίως για την προστασία των μικρών και των μεσαίων δανειοληπτών. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση και έχουμε καλέσει και την κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθούν επ' αυτού. Εν τέλει, ας συμφωνήσει το πολιτικό σύστημα στο πώς θα μπορέσει να επιληθεί με τον πιο κοινωνικά δίκαιο, δίκαιο τρόπο αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακινηθεί η οικονομία, να μπορέσουν ξανά οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, εάν δεν υπάρξει μια γενναία ρύθμιση. Και εμείς έχουμε καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση νόμου των κόκκινων δανείων και ειδικά η προστασία της πρώτης κατοικίας και των μικρομεσαίων και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Κουτουλάκη, εσείς αν θέλετε. Όσον αφορά το εξοργιστικό της υπόθεσης με τον εν λόγω κύριο που λέτε, τον κύριο Αθανασούλη. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε, αυτό είναι παραχρήμα, να προχωρούν αν υπάρχει εισαγγελέας. Και μπορεί, δεν είμαι νομικός, να ασχοληθεί προϊστάμενος τέλος πάντων σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε νομικούς εδώ εγκρίτους που μπορούν. Αργούνε πολλά χρόνια δυστυχώς αυτά. Γιατί δεν γίνεται έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε δύο γάλατα για ένα ανήλικο παιδί του να τον πηγαίνουν στο αυτόφορο, να έχουμε 800.000 ανθρώπους οι οποίοι ζουν με βοηθήματα, να έχουμε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα κινδυνεύουν τα σπίτια τους. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί πρώτων πυλών λοιπόν κάθε μέρα, νέοι να φεύγουν, ανεργία να υπάρχει, επιχειρήσεις να πηγαίνουν στα Βαλκάνια και στα Σκόπια που θα συζητήσουμε αργότερα. Και εδώ μόνο επιτίδες σαν τον κύριο Αθανασούλη και άλλοι να έχουν ένα και δύο και όσα άλλα αφημί. Τελικά έχει γίνει επί των ημερών της διακυβερνήσεως αυτής της κυβερνήσεως η χώρα μας, η χώρα όπου οι λίγοι βολεύονται και το σκότος τους σκεπάζει και τους βοηθά και οι πολλοί και οι έντιμοι φεύγουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Χωρίς ανάπτυξη δεν γίνεται τίποτα. Και ανάπτυξη με το να βάζουμε φόρους στους ελεύθερους επαγγελματίες, μεγαλύτερα ασφάλιστρα, να βάζουμε τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία και τόσα άλλα, δεν γίνεται. Χωρίς προοπτική. Ευχαριστώ, κύριε Κουτουλάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Κουγιουμτζή, τι λέτε, πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία? Εσείς ξέρετε τι αγωνία και τι βάσανα περνάει ο κλάδος σας. Θέλω να αντιπαραθέσω δύο εικόνες. Παρακαλώ. Τώρα. Η μία εικόνα είναι αυτή που λέτε εσείς και η άλλη εικόνα είναι ενός επιχειρηματία που αναζητεί ένα αγωνίως 15-20.000 ευρώ για να σώσει την επιχείρησή του. Και πηγαίνει στην τράπεζα, δεν φτάνει καν στο κισέ και αν φτάσει ποτέ και πάρει κάποιο δάνειο, θα έχει βάλει ως εξασφάλιση κάνα δύο σπίτια και με ένα επιτόκιο της τάξης του πάνω από 10%. Αυτή είναι η αντίθεση, έτσι, αυτού που είπατε εσείς και της πραγματικότητας που βιώνουμε εμείς ως μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Ναι, ναι. Είναι δύο δυστυχώς αντίθετες εικόνες που δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Η ρευστότητα, κύριε Λιάτσο, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά και η επιχειρηματικότητα.
όταν από την άλλη πλευρά οι ξενόφερτες εταιρείες που είναι ανταγωνίστριες των ελληνικών εταιρεών, πολλές είναι και δρούν επιχειρηματικά στη χώρα μας, έχουν πρόσβαση σε φθηνό και άφθονο χρήμα. Με ένα επιτόκιο της τάξης του 3,5% έρχονται εδώ να ανταγωνιστούν τις ελληνικές επιχειρήσεις που ιδρώνουν να επιβιώσουν. Και εδώ βεβαίως μπαίνει και το ζήτημα του, των κόκκινων δανείων και του εξοδικαστικού μηχανισμού, που όντως είναι σημαντικό, αλλά δυστυχώς δεν προχωράει. Προχωράει σε μορφή χελώνας. Από τις 20.000 περίπου δυστυχώς αιτήσεις που έχουν γίνει, έχουν προχωρήσει οι 200 και άντε οι 5 ή 6 να έχουν τελειώσει. Πρέπει να προχωρήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες, να μπορούν οι τράπεζες, κύριε Λιάτσο, να δώσουν χρήμα στην πραγματική οικονομία. Είναι πολύ σωστό και, αυτό. Και να θυμηθούμε σωστό. Και λίγο πριν, δώστε λίγο χρόνο, να θυμηθούμε λίγο την αμαρτωλή αγροτική τράπεζα και να τη συνδέσουμε και με τα δάνεια που έδινε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αν τα θυμάστε καλά, έτσι. Πολύ σωστό. Προκρίσεις, και εκεί υπήρχε στο Υπουργείο Οικονομικών μια επιτροπή, η ΔΕΛΤΑ 28, αν θυμάμαι καλά, που έδινε όλες αυτές τις εγγυήσεις και πηγαίνανε χωρίς εξασφαλίσεις και παίρνουν όλα αυτά τα θαλασσοδάνεια. Έχετε δει κάποιον, κύριε Λιάτσο, να έχει τιμωρηθεί από όλους αυτούς? Κανέναν δεν έχω δει. Να πω κάτι. Μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει ο Σπύρος Σουμελίδης καθόλου. Σας δώσω μετά το λόγο. Όχι, για αυτό που λέει για τα δάνεια προς τους αγρότες, υπάρχουν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες, ενώ παίρνουν και τις εγγυήσεις, δηλαδή σπράττουν ζεστό χρήμα, πάνε και στον αγρότη και του ζητάνε χρήματα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δείτε κάποια στιγμή. Δεν μιλούσα μόνο για τους αγρότες. Ναι, οι αγροτικοί κυρίως με τους αγρότες, κύριε Κουγιουμτζή. Έδινε και σε επιχειρηματίες, κύριε Κουγιουμτζή. Νομίζω θα θέλατε να πείτε και για τον ακατάσκετο λογαριασμό που πνίγει την έλλειψη ακατασκέτου που πνίγει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφήνουν οι ξένοι να γίνει. Ναι, κύριε φίλε. Ο δε εξοδικαστικός ή το φανερών ότι θα αποτύχει, γιατί αφού θέλει το 60% των πιστώσεων να συμφωνήσουν και αυτό το έχουν οι τράπεζες ως δανειστές, δεν θα επιτύχει. Δεν θα δεχτούν οι τράπεζες. Σπύρο. Οι αθανασούλιδες λοιπόν ωφελήθηκαν. Και οι επιχειρηματίες που ήταν κανονικοί επιχειρηματίες και προσπάθησαν να είναι συνεπείς προς το ΙΚΑ, προς την εφορία, προς τους εργαζόμενούς τους, κατέρευσαν. Αυτό το κράτος όμως κατέρευσε συνολικά. Αυτή η διαδικασία του δίνω με το τηλέφωνο, ευνοώ αυτός που ευνοώ, τεράστιες ευθύνες του πολιτικού συστήματος αλλά και μιας επιχειρηματικής ελίτ που συνεχώς πήρε θαλασσοδάνεια και δεν σκέφτηκε τι θα γίνει αύριο. Όχι μόνο πήραν τα δάνεια και τα βγάλαν σε λογαριασμούς έξω, φύγαν και οι επιχειρήσεις τους έξω. Και έφυγαν πολύ πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία. Έτσι, από το 2000 και μετά έχουμε αποβιομηχάνηση της χώρας, έχουμε μετακίνηση εταιριών, έχουμε μετακίνηση κεφαλαίων, συσσόρευση του πλούτου στο εξωτερικό. Αυτό το κράτος κατέρευσε. Να μην το ξεχνάμε. Και αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε και από εδώ και πέρα και από το 2018 και αφού πάμε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης, εν πάση περιπτώσει όπως πάμε, αυτό που πρέπει να ξανασυζητηθεί, και αυτό είναι το πεδίο και η ευθύνη για όλα τα πολιτικά κόμματα, πώς δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό το κράτος. Πώς θα τα ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πλέον μια ατελέσφορη διαδικασία. Είναι μια καταστροφική διαδικασία και δεν μπορεί να μας πάει πουθενά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Φίλες και φίλοι, σας έχω πει ότι δίνω πολύ μεγάλη προτεραιότητα στη δική σας επικοινωνία με την εκπομπή. Επειδή έρχονται εκατοντάδες mail και παίρνετε πάρα πολύ τηλέφωνο στην συνεργάτη μου στη Σοφία στο 210-34-89-008 και το mail μου το βλέπετε, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω τα mail. Κάθομαι λοιπόν ή το βράδυ τελειώνοντας την εκπομπή για να χαλαρώσω λίγο μετά την εκπομπή ή την επόμενη όταν έρχομαι στο γραφείο και διαβάζω όλα τα mail που στέλνετε και κάνω μια επιλογή των χθεσινών mail ας πούμε και θα τα παρουσιάζω την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Καρακώστα, ο οποίος έστειλε ένα mail χθες. Σας εύχομαι καλή χρονιά και σε εσάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κυβερνά 3 ολόκληρα χρόνια και δυστυχώς δεν κατάφερε να πατάξει τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα πιο επίσημα χείλη τη συζύγου του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται στη συνέντευξη της κυρίας Μπέτης Μπαζιάννα, που έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα μεγάλη συνέντευξη, τετρασέλιδη συνέντευξη, που δημοσιεύεται σήμερα Παρασκευή, χτες δηλαδή, στην εφημερίδα των συντακτών. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δικαίωμα να δίνουν συνεντεύξεις και να μιλάνε έχουν όλοι οι πολίτες. Και η κυρία Μπαζιάννα είναι επίσης Ελληνίδα πολίτης και έχει δικαίωμα να τοποθετείτε σε όλα τα θέματα και εσείς κρίνετε τι λέει. Διότι έχω ακούσει από το πρωί διάφορες τοποθετήσεις, να μην χαρακτηρίσω τι έχω ακούσει από το πρωί, διάφορα πράγματα. Υπερβολές θα το έλεγα. Ότι γιατί βγαίνει ενώ η προηγούμενη δεν έβγαινε,
Και δεν έχει δικαίωμα ο καθένας ή η καθεμιά να βγει και να δώσει συνέντευξη. Με συγχωρείτε. Είτε είναι η γυναίκα, η σύντροφος του Πρωθυπουργού, είτε είναι μια τραπεζική υπάλληλος, είτε είναι μια γιατρός ή οτιδήποτε είναι. Κύριε Διονύση Καμαρινόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Για το mail που στείλατε χθες. Και εσάς, κύριε Φωτακίδη, που εύχεστε καλή χρονιά σε όλους εδώ στο Κόντρα, στην υπέροχη εκπομπή όπως τη λέτε και μας αρέσει πάρα πολύ που τη λέτε, σας αρέσει η εκπομπή. Και λέτε μακάρι να έρθει η ανάπτυξη και μάλιστα να το νιώσουμε στις τσέπες μας. Κύριε Φωτακίδη, έχετε πάρα πολύ δίκιο, αυτό είναι το ζητούμενο, διότι εδώ πέρα σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μπούμε στα οικονομικά, θα μπούμε τις αναλύσεις, τις προβλέψεις, τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάνουν αναλύσεις, θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Το θέμα είναι να έχουμε λίγο παραδάκι, να μπορούμε να πάμε να ψωνίσουμε με άνεση στο Μανάβι, στον Κρεοπόλη, στο φούρνο, να πάρουμε κουλούρια, να πάρουμε γλυκά, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίζουμε με άνεση. Να μπορούμε να πάρουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Να μπορούμε να πάρουμε ένα κοστούμι, ρε αδελφέ. Να μπορούμε να πάρουμε δύο πουλόβερ καινούρια ή δύο παντελόνια ή δύο ζευγάρια παπούτσια. Γιατί έχει φτάσει η κατάσταση. Σκεφτόμαστε μέχρι και το, μέχρι το 04, μου λέγανε, την, με αυτή η ιστορία που έγινε τώρα με το 04 με τις πλαστικές σακούλες. Γίνεται χαμός, γίνεται. 03 είναι. Συμφιπία πάει 04. Διότι βρέθηκα σε σούπερ μάρκετ σήμερα που είχαμε κλείσει την εφημερίδα από χθες και με πήγανε στο σούπερ μάρκετ να βοηθήσω, διότι κάνω τον οδηγό. Εγώ κουβαλάω τα ψώνια. Και με είδαν οι άνθρωποι εκεί πέρα στο πάρκινγκ και μου αρχίζουν την κουβέντα. Και μου λέει τι θα γίνει τώρα με το 04 με τις πλαστικές σακούλες. Καταλάβατε τι, πληρώνουμε και τις σακούλες στο σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων. Κύριε Βαγγέλη Γελίδη, να είστε καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς. Είστε από την Ελευθερούπολη, όπως λέτε, 43 ετών, πατέρας τριών ανήλικων τέκνων. Δεν με ενδιαφέρει, γράφετε στο mail, με τι επιτόκιο θα δανειστεί η χώρα, γιατί ούτως ή άλλως τα λεφτά που θα δανειστεί θα είναι για αποπληρωμή προηγούμενων δανείων. Αυτό που με ενδιαφέρει, λέτε, είναι πότε θα μειωθεί η φορολογία, πότε θα δοθεί αύξηση, πότε το κράτος θα πάψει να αδικεί και να κοροϊδεύει τους πολίτες. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, 100% συμφωνώ με το mail που στείλατε και τη σκέψη σας. Κύριε Πέτρο Κιούκη, να είστε πάντα καλά. Σας παρακαλούμε, όταν γίνεται σοβαρή και επειδή γίνεται, λέει, στην εκπομπή, γιατί χθεσινή, λέει ο άνθρωπος, ενδιαφέρουσα και σοβαρή συζήτηση, δυστυχώς, λέει, όταν μιλάνε όλοι μαζί δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε, είναι το μόνιμο πρόβλημα. Προσπαθώ να τηρήσω την τάξη, αλλά δεν τα καταφέρνω. Έχω αδυναμία στο συγκεκριμένο, αγαπητέ φίλε. Κύριε Τάκη Βασάλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε, λέει, στον κύριο Τσαγκάρη, αν βλέπει ο κύριος Τσαγκάρης, διότι είπε, έλεγε ο κύριος Τσαγκάρης, σιγά, λέει, μην έρθουν απ' έξω για να αγοράσουν, λέει, ένα μικροδιαμέρισμα στο Κερατσίνι, στην Κοκκινιά, δεν ξέρω. Και απαντάει ο κύριος Τάκης Βασάλος. Στον κύριο Τσαγκάρη λέω ότι μου ζητούν μικρό διαμέρισμα στο Βύρονα από μεσητικό γραφείο, λέει, με πελάτες Άραβες. Έτσι λέει. Ναι, αυτό είναι για την παραμονή. Για την παραμονή. Ναι, θέλει 250 χιλιάρικα, έτσι, και πάνω. Κύριε Αλκιδιάβη Τζελέπη, να έχετε καλή χρονιά και σας ευχαριστώ πολύ για το mail που στείλατε. Και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνε Μεναγιά, τους Σκοπιανούς, λέτε, θα τους παρομοιάσω με ένα φύλλο το οποίο όπου φυσάει ο άνεμος πάει. Έτσι λέτε. Τώρα ζορίζονται, λέει, να βρεθεί λύση. Τώρα λοιπόν είναι που πρέπει να πιέσουμε εμείς η Ελλάδα για την καλύτερη δυνατή λύση. Μια κοινή γραμμή από όλα τα κόμματα στα εθνικά θέματα και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής επιβάλλεται. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ευχαριστώ, Σοφία μου. Εξωτερικών να λειτουργούν ανεξάρτητα. Κωνσταντίνος Μαναγιάς, καλή χρονιά να έχετε. Διαφημίσεις, 2 λεπτών, φίλες και φίλοι.